Όσα εξέλιξη τώρα, πέντε δικαστές απολύθηκαν οριστικά από το δικαστικό σώμα λόγω καθυστερήσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς. Είναι απόφαση της Πειθαρχικής Ολομέλειας του Αριού Πάγου. Να δούμε τη δικαστική μας δάκτρια Άννα Κανδύλη για να μας πεις, Άννα, τι ακριβώς έχει συμβεί και οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφαση. Λοιπόν, οι τέσσερις είχαν πάρα πολλές αποφάσεις σε κρεμότητα. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι η μία περίπτωση είχε πάνω από 240 υποθέσεις που δεν είχε εκδώσει απόφαση. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση του δικαστή εφέτη σε πόλη εκτός Αττικής που απολύθηκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ο συγκεκριμένος λοιπόν τον Μάρτιο του 2020 μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ, πήρε κάποια πράγματα, πήγε στο ταμείο, προσπέρασε όποιον βρισκόταν μπροστά του φωνάζοντας ότι είναι φορέας του κορονοϊού, δημιούργησε αναστάτωση, βγήκε από το σούπερ μάρκετ, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο. Ήδη όμως είχε κληθεί η αστυνομία γιατί όπως είπα δημιούργησε αναστάτωση. Τέλος πάντων ακολούθησε ένα επεισόδιο φοβερό, δηλαδή δεν έβγαινε από το αυτοκίνητο, δεν έδινε τα στοιχεία του. Τελικά όταν βγήκε επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χυδαιότητες, δηλαδή χρησιμοποιώντας χυδαίες φράσεις, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα και όταν του ζητήθηκε ο λόγος ενώπιον της Πειθαρχικής Ολομέλειας, δηλαδή ποιο λόγο είχαν όλοι αυτοί να στραφούν εναντίον του, η απάντησή του ήταν ότι είναι προβοκάτορες, είναι πράκτορες και παρουσίασαν τα πράγματα όπως αυτοί ήθελαν γιατί ήθελαν το κακό του. Μάλιστα. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.